Και από εκεί που είδαμε ότι πέρασε πολύ καιρό από την τελευταία φορά που είδαμε ένα ρολόι τη Number One, ήρθε αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι στο κούτι δεν λέει τίποτα για ποιο ρολόι είναι. Τουλάχιστον το ψήλο άλλαξαν από τα σχετικά ίδια κουτιά που είχε η εταιρεία. Το συγκεκριμένο είναι το DT28 Smartwatch. Τιμή του είναι γύρω στα 24 ευρώ. Και έχει αρκετά καλούδια. Φαίνεται αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα τη σειρά. Ελπίζω με αυτό η εταιρεία επιτέλου να κατάφερε να φτιάξει ένα από τα καλά ρολόγια τη, γιατί τα προηγούμενα δεν ήταν και τόσο καλά. Στο μόνο στο, στο οποίο δίνω 15 πλά είναι η μπαταρία του. Η μπαταρία του είναι αθάνατη, πραγματικά κρατάει αιώνε. Τέλο πάντων, στο ρολόι. Το κουτί είναι ψήλο αδιάφορο, δεν έχει κανένα στοιχείο για το ρολόι. Και πιστεύω ότι είναι όλα ο M κουτιά, βγαίνουν copy paste όλα τα ίδια καρμπών, βάζουν το ρολόι του μέσα και τα στέλνουν. Αυτέ οι μικρέ λεπτομέρειε βέβαια θα μου πει αν το προϊόν είναι καλό, τι μα νοιάζει. Ισχύει, αλλά οι λεπτομέρειε είναι που κάνουν τη διαφορά. Μου το έστειλαν για να το δω, ήμουν και εγώ περίεργο, μου φάνηκε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Έρχεται με το ρολόι προφανώ μέσα, αυτό εδώ είναι. Θα το δούμε αμέσω, μόλι δούμε τι άλλο έχει η συσκευασία. Λοιπόν, η συσκευασία ακόμη μέσα έχει το φορτιστή, ο οποίο είναι ο κλασικό φορτιστή, ο οποίο είναι αρκετά βολικό από την αλήθεια, δεν θα πω ψέματα γι' αυτό, με τα δύο μαγνητάκια που κουμπώνει κάτω από το ρολόι. Είναι αρκετά πρακτικό ο τρόπο φόρτιση. Εν τω μεταξύ, μου με ότι είναι OK. Είναι θετικό αρνητικό πόλο, οπότε το θέλει καλό προσανατολισμό. Τουλάχιστον μπαίνει εύκολα κάτω από το ρολόι, φορτίζει και είναι κομπλε. βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αν χαθεί αυτό, θέλει πατέντα, αλλά οκ. Okay και το manual το οποίο είναι κινέζικα και αγγλικά έχει μέσα barcode για να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Store ή από το depository της εταιρεία. Ε, στοιχειώδης manual δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο τώρα ας περάσουμε στο ρολόι αυτό καθε αυτό αφού είδαμε τα γύρω γύρω το ρολόι είναι αυτό εδώ έχει μια ζελατίνα μπροστά κάτσε να σας ζουμάρω λίγο να το δείτε καλύτερα θα βγάλω... Η οθόνη είναι αρκετά ωραία. Τι είναι αυτό, προγραμμή, α όχι, εντάξει. Δεν ξέρω είναι, θα σα βγάλω τι τζελατίνα και κάνω με τα χτυλίδια πάνω στην οθόνη. Αλλά έπρεπε να γίνει γιατί είχε σκόνη. Anyway, αυτό εδώ είναι το ρολόι, Λαστιχένια λουράκια τα οποία αλλάζουν. Είναι δύο εκατοστών περίπου, αν έχω καταλάβει καλά, σε μήκος οπότε ή 20.000 αν πείτε το θέλετε λοιπόν μεταλλικό καντράν, μεταλλικό σασί στο πάνω μέρος του ρολογιού δύο κουμπάκια το καντράν δεν γυρίζει δύο κουμπάκια στα οποία ανοίγει και μπορείς και το χειρίζεσαι από την κάτω πλευρά έχουμε να βγάλω αυτά εδώ είναι οι αισθητήρε για να πατάει πάνω στο δέρμα έχουμε διαφορετικό αισθητήρα αυτή τη φορά το έχουν αλλάξει αρκετά να εστιάσω για να μπορέσετε να το δείτε καλύτερα. Τα πινάκια φόρτιση, τα οποία η αλήθεια είναι από τον νητρότη και από αυτά μπορεί να οξυδώνονται λίγο, οπότε θέλουν λίγο καθάρισμα. Και μου αρέσει γιατί τουλάχιστον το κάτω μέρο πλαστικό μεν έχει μια ωραία καρμπονέστηση. Πρέπει να ψευτοκάρμπον στην ουσία. Αρκετά Στιβαρό ρολόι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τα λουράκια αυτά φαίνεται δέρμα ψεύτικο. Αν το έβαζαν κανένα λουράκι λίγο πιο ποιοτικό, θα περνούσε για καλό, πολύ καλύτερο αισθητικά. Το ρολόι είναι αρκετά καλοφτιαγμένο, αρκετά στιβαρό. Αλλά με τα ψεύτικα αυτά λουράκια δεν νομίζω ότι θα περάσει και κάτι καλύτερο. Και α περάσουμε να το ανοίξουμε. Αυτά έρχονται προφορτισμένα. Δεν ανοίγει με το πάνω, μάλλον με το κάτω. Με το κάτω. Okay ήταν έτοιμο, σεταρισμένο. Βλέπουμε εδώ την ώρα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα. Λοιπόν, αν το κρατήσω πατημένο, ωραία, αλλάζει τα interface. Η αλήθεια έχει ένα, δύο, τρία interface. Το ένα είναι αυτό εδώ που σου λέει ημέρα, ώρα, ενώ μεταξύ δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται καθαρά στην κάμερα. Να σα το φέρω λίγο πιο κοντά, γιατί χτυπάει από πάνω κιόλα. Η φωτεινότητά του ρυθμίζεται, αν δεν κάνω λάθο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από τα 3-4 preset, συγγνώμη, ένα είναι αυτό το κλασικό της number one. Αυτό είχε, αυτό μου φάνηκε λίγο πιο εντυπωσιακό, λίγο πιο ωραίο. Δεν νομίζω ότι μπορείς να τα αλλάξει εύκολα. Και ας περάσουμε το πρώτο θετικό. Το πρώτο θετικό είναι ότι επιτέλους βάλανε full screen, full touch screen επάνω. Οπότε εγώ μπορώ και το ρυθμίζω. Ε, ας ξεκινήσουμε λίγο βασικά γιατί τα πήρα μπρος πίσω. Λοιπόν, αν το κάνω στην πάνω πλευρά, από πάνω προς τα κάτω, μπαίνουμε στις βασικές ρυθμίσεις όπως τα περισσότερα smartwatch. Για να δούμε τη φωτεινότητά του, ήταν σε full brightness. Η αλήθεια είναι επειδή χτυπάει και τώρα και το φως από πάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, φαίνεται ότι έχει φωτεινότητα το Είναι το bluetooth του, ε, έχει night mode από ό,τι κατάλαβα. Και φαίνεται και η μπαταρία, η οποία μπαταρία, το συγκεκριμένο το έχω αρκετό καιρό στην κατοχή μου και δεν έχει πέσει κάτω από το μισό, το οποίο είναι θετικό. Λοιπόν, οπότε, κάνοντα από πάνω προ τα κάτω, μπαίνουμε στο κεντρικό μενού ρυθμίσεων. Λοιπόν, από ανάποδα μπαίνουμε στο βασικό μενού, το οποίο έχει να μετράει βήματα, τα οποία βήματα, από ό,τι κατάλαβα, τα μετράει αυτόματα από μόνο του. Έχει sleep mode για να μετράς τον ύπνο σου. Sport. Να δούμε τι Sport, τα κλασικά της θα έχει. Βάδισμα, τρέξιμο, ποδήλατο... Αυτό δεν είναι και τόσο... είναι το ίδιο copy-paste σε όλα. Όταν χτυπάει πάρα πολύ φω, εγώ το βλέπω, αλλά με την κάμερα λίγο ζορίζεται γιατί αντανακλάει το φως πίσω, οπότε δεν είναι τόσο καλή ευκρίνεια. Λοιπόν... Έχει αρκετά modes. Έχει weather. Συνδέεται βασικά με το application του καιρού στο κινητό σας συνδέεται με Bluetooth με το κινητό, έχει hair trade, ε, παλμογράφο, hold down here, ok, για κάτσε να δούμε θα κάνει κάτι, 67 παλμούς, μπράβο, δηλαδή θες να μου πεις ότι ανάλογα με το περίεργο, δηλαδή αν εγώ βάλω το δάχτυλό μου επάνω, μετράει τους παλμούς, Μπράβο, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Έχει και το hair trait, ξεχωριστό αυτό. Λοιπόν, έχει αρκετά, έχει μετράει λέει τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Για να δούμε. Θα μετρήσει τίποτα. Σα είπα ότι η αισθητήρα του φαίνεται διαφορετικό αυτή τη φορά. Φαίνεται πολύ διαφορετικό. Δεν το κάνω μάλλον σωστά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχει air pressure το οποίο συνδέεται προφανώς με το application από το κινητό, υψόμετρο. Επίσης έχει ένα, το οποίο λέγεται Ultra Violent Light. Τυπικά έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συνδέσεις το κινητό σου πάνω για να τα χαρείς. Μπορείς να παίξεις μουσική πάνω σαν χειριστήριο μουσικής για το κινητό σου στην ουσία. Alarm, ξυπνητήρι, μπορείς να χειριστείς την κάμερα, το οποίο είναι καλό, μπορείς να βρεις το κινητό σου να το χάσεις. Ε, σου υπενθυμίζει πότε να ξεκουραστείς. Πες λεπτάκι, αυτό εδώ, Οκ. Okay. Μπορείς να ρυθμίσεις το αν θα γυρνάς το χέρι σου για να ανοίγει αυτό μετά κάτι το οποίο το έχουν κατά μη μπαντ. Πολύ ωραίο. Αυτά οι βασικές έχει διάφορα εργαλεία about και λοιπά. Για να δούμε το about. Εντάξει. Έχει επίσης και άλλη pay για όσους αγοράζουν, είναι στην Κίνα και αγοράζουν ή πουλάνε πράγματα με τα κινητά τους γιατί στην ουσία έχουν άλλο σύστημα πληρωμής για πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Και μπορεί να δει επίση, το οποίο είναι χρήσιμο, έτσι, τουλάχιστον αν είσαι εκείνα, και έχει να μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά σου. Για να δούμε. Αυτό. Το οποίο είναι χρήσιμο. Δεν θα πω ότι δεν είναι χρήσιμο. Αρκετά ωραίο. Γενικά είναι πολύ πιο εύχρηστο από ότι ε, ο προκατοχό του. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύχρηστο από ότι ο προκατοχό του, βασικά η προκατοχή του. Για τα λεφτά του 24 βουλάκια, αν του βάζει και ένα καλό λουράκι, εντάξει, Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω κάτι το οποίο φαίνεται οκ, okay. ε, δεν έχει του τρελού sensors. Το προσπαθούν όμω. Το καλό είναι με την Number ε, One, το ότι το προσπαθεί, ότι δίνει πόνο για τα ρολόγια τη. Προσωπικά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο και το σχήμα του και το, η μεταλλική ευφύα αλλά και το πλαστικό. Δεν φαίνεται ψεύτικο ρολόι. Βέβαια θα προτιμούσα να αλλάξουν τα λουράκια, να έχουν ένα καλύτερο, λου... καλύτερο λουράκι μέσα, αλλά περιορέξεως νομίζω ότι είναι κομπλέ, νομίζω ότι είναι υπερβολικά κομπλέ. Δείτε το, 24 ευρώ έχει. Θα σας έχω το link του ρολογιού από κάτω, να το δείτε, να το τσεκάρετε. Φαίνεται οκ, okay. όλος παραδόξως επιτέλους η number 1 έβγαλε κάτι το οποίο είναι αρκετά ok. Έξτε μια ματιά. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια σα.